Μεγάλες προοπτικές ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην Κύπρο βλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος της είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκονα Σασιάδη, στο Προεδρικό Μέγαρο. We've had a really, really strong start here in the last three years. 225 million euros plus of investments, financial institutions, SMEs, a Limassol port concession, lots of different things. And we have some more years of good investment ahead of us. Ο πρόεδρος της τράπεζας υπέδειξε επίσης πως το ετήσιο συνέδριο της τράπεζας που πραγματοποιείται φέτος στη Λευκοσία είναι μια καλή ευκαιρία να αναδειχθεί η οικονομική ανάκαμψη του νησιού. And the future prospects, and we are very grateful to the Cypriot authorities for their help in arranging this annual meeting. So we really it was a very positive meeting about the present, but also the future of this island. Στο συνέδριο αναμένεται να παραστεί αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρία της ερχόμενης Πέμπτης με θέμα οι προοπτικές της ναυτιλίας στην Κύπρο με τη συμμετοχή του Υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης υπέγραψε σήμερα στη Λευκοσία συμφωνία με την Alpha Bank για παροχή χρηματοδότησης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για διευκόλυνση των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΑ, διοργανώθηκε παιχνίδι μπάσκετ στο Chateau Status στην Εκριζώνη με τη συμμετοχή νεαρών παικτών από τις δύο κοινότητες. Το παρόν τους έδωσαν ο πρόεδρος της ΕΤΑ, ο Υπουργός Οικονομικών και η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΕΙΕ στην Κύπρο, Ελίζα Πετσπέχαρ.